Ο λόγος, το φως το αληθινό που φωτίζει κάθε άνθρωπο, έρχεται στον κόσμο. Ο Ιησούς Χριστός επανειλημμένος διακήρυξε «Εγώ είμαι το φως του κόσμου». Η κατανόηση της φύσεως του φωτός συνδέεται άμεσα με την επιστημονική εξέλιξη. Οι αυξανόμενες γνώσεις σχετικά με το κτιστό φως διευκολύνουν τους συμβολισμούς για τις εκπληκτικές επιδράσεις του πνευματικού φωτός στον κόσμο. Ο Ιησούς Χριστός, το φως του κόσμου, καθίσατε γνωστός και οικείος, όπως το φυσικό φως. Συγχρόνως όμως παραμένει απρόσιτος και ακατάληπτος ως προς την ουσία του. Όπως το φαινομενικά απλό λευκό χρώμα αποτελεί σύνθεση 7 διαφορετικών χρωμάτων, έτσι και το μεθεκτό φως του Χριστού αναλύεται σε ποικίλους χρωματισμούς μέσα στη ζωή. Φως ειρήνης, φως πίστεως, φως αλήθειας, φως δικαιοσύνης, φως ελπίδος, φως αγάπης, φως δημιουργικής πνοής. Ας ανοίξουν διάπλατα οι καρδιές μας για να δεχθούμε στα βάθη του είναι μας το Λόγο του Θεού, το φως του αληθινό, για να φωτίζει τις σκέψεις, τις αποφάσεις, τις ενεργειές μας, να ζωογονεί την ύπαρξή μας και ας δεηθούμε να κατευθύνει την πορεία του κόσμου. Ευλογημένα Χριστούγεννα, ολοφώτιστο το 2010.